Γεια σου, Βενίνα μου. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλά είσαι? Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσω μαζί σου και με τα παιδιά. Είστε πολύ καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σ' ακούμε λοιπόν. Τι σε απασχολεί? Λοιπόν, Κατερίνα μου, εγώ έχω μια ξάδερφη που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη μου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, όλη της τη ζωή, σας το λέω πραγματικά και δεν ντρέπομαι, τη ζήλευα. Αυτό γινόταν γιατί η οικογένειά της πάντα της προσέφερε περισσότερα από όσα ήθελε ακόμα και εκείνη. Όταν σας λέω ότι ζηλεύω, δεν εννοώ βέβαια με κακό τρόπο. Ίσα-ίσα έχουμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Απλά θα ήθελα να ήμουν εγώ στη θέση της. Εκείνη η Κατερίνα που πριν ένα χρόνο λοιπόν χώρισε. Έπιασε τον πρώην της να την απατά. Και τότε μου ζήτησε να πάμε ένα ταξίδι μαζί για να αλλάξει οι παραστάσεις. Γιατί για εκείνη ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί δεν χρειάστηκε και ποτέ της να δουλέψει. Εμένα τότε τύχαινε στην περίοδο που είχα άδεια και αφού μου έκανε και τα εισιτήρια πήγα. Λοιπόν, όσο ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη και μιας και εκείνη ήταν πληγωμένη από αυτό που έχει γίνει, γνώρισε έναν Τούρκο, ο οποίος έχει και δικό του εστιατόριο. Και εκτός από τα λεφτά που έχει σίγουρα, είναι και πάρα πολύ όμορφος. Ναι. Έτσι λοιπόν έκανε σχέση μαζί του. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα και η ξαδέρφη μου είναι πολύ όμορφη. Όλα καλά μέχρι εκεί. Τα προβλήματα άρχισαν όμως πριν 3 μήνες. Εκείνη αποφάσισε να μιλήσει στους γονείς της για το φίλο της, τον Τούρκο. Mm-hmm. Ο πατέρας της όμως δεν είχε την αντίδραση που περίμενε εκείνη. Έγινε έξαλλος. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, ακολούθησε για ένα διάστημα μεγάλο σκαυγό στην οικογένεια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο πατέρας της την έδιωξε από το σπίτι που έμενε. Ο παπάς της έχει 3-4 διαμερίσματα. Αυτή έμενε σε ένα από αυτά, να καταλάβετε. Ο σύντροφός της όμως δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά που γίνονται. Ξαφνικά, Κατερίνα μου, συνέβη κάτι που δεν το περίμενα. Ξέρετε τι? Τι? Με έπιασε ο παπάς της και μου είπε να πάω μαζί του στο συμβολογράφο, γιατί θέλει να μου κάνει, λέει, δώρο το διαμέρισμα το οποίο έμενε η ξαδέρφη μου. Και εγώ του είπα ότι δεν πρόκειται να το δεχτώ ποτέ. Έλα όμως που εκείνος επιμένει, γιατί όπως λέει δεν είμαι σαν την κόρη του και μου αξίζει. Εν μέρει αυτό δεν είναι και ψέματα εδώ που τα λέμε. Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Η ξαδέρφη μου πήγε και έκανε κάτι ύπουλο μόλις έμαθε αυτό που έκανε ο θείος μου. Έπιασε τον πρώην της, του ζήτησε να τα ξαναβρούν. Αυτά κρυφά από τον Τούρκο που έχει σχέση. Και το έκανε αυτό, Κατερίνα, για να του πάρει τον παπά της, για να μην μου γράψει το σπίτι. Και αυτό που σκέφτηκα λοιπόν είναι αρχικά να πω στο θείο μου ότι η κόρη του είναι ακόμα με τον Τούρκο και για να μου γράψει το σπίτι. Μετά από αυτό θα πιάσω και τον σύντροφο της ξαδέρφης μου, να του πω την αλήθεια για την οικογένειά της και όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί δεν ξέρει τίποτα. Και άλλωστε που ξέρετε, μπορεί και αν παίξω κι εγώ σωστά τα χαρτιά μου, να βρεθώ και με σύντροφο και με σπίτι από το πουθενά. Σωστά. Και για να μην με πείτε κακιά, να σας πω ότι δεν έχω κάτι με την ξαδέρφη μου, ούτε και θέλω το κακό της. Λατρεία έχει. Είναι προφανές. Να καταλάβω κάτι, Νίνα. Ναι. Ο θείος σου ουσιαστικά νευρίασε με την ξαδέλφη σου όταν έμαθε για τον Τούρκο. Ναι, ναι. Ναι, μάλλον είναι πολύ θρησκός, πιστεύει πολύ στο Θεό. Ήταν στο στρατό. Και αυτό, αλλά και γενικά. Είναι τη άποψη παππού από τον Τούρκο σου και αυτό είναι μπαλωμένο. Α, μόνο Έλληνα να παντρευτεί, δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν θέλει που είναι και Τούρκο. Και για να εκδικηθεί την κόρη του, λέει, θα κάψει το σπίτι στην ανιψιά μου. Και ο ίδιο. Είναι όλο λάθο η οικογένεια. Και η κοπέλα τώρα μα λέει, όταν μου το είπε αυτό, του είπα παπά, μην κάνετε τέτοια πράγματα. Και στο τέλο μου λέει, κοιτάξτε που μπορεί να βρεθώ και με σπίτι και με γκόμενο. Αλλά δεν είσαι κακή. Γιατί δεν ήταν σωστό και αυτό που έκανε εκείνη να πάει να. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο θύμα είναι η ξαδέλφη σου, που τη δουλεύετε όλοι. Δηλαδή σε πήρε μαζί σου. Μαζί. Χώρισε, εντάξει, έπιασε τον άντρα να την απατάει. Χωρίζει, περνάει δύσκολα. Σε παίρνει μαζί της γιατί προφανώς αγαπάει για να νιώσει καλύτερα. Γνωρίζει έναν άλλον άνθρωπο. Και μετά για τον άλλον άνθρωπο. Την απειλεί και ο πατέρας της. Και εσύ τώρα θες να την δώσεις. Τι καλά, να πω. Δύσκολα, δεν περνάει κι άλλη. Με δεν το χώρισε, τακτοποιήθηκε με είπες τον πρώην της. Τον χρησιμοποιεί. Ναι, για να πάρει το σπίτι τώρα. Καλά το κάνει. Να πω, δηλαδή. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Σωστά. Και μπορεί με τον πρώην να το κάνει. Έχει 3-4 σπίτια.
σπίτι και μπορεί να τη γράψει αργότερα κανένα άλλο. Αμά θέλει ο θείος σου και θέλει να σου γράψει σπίτι, να σου γράψει ένα από τα τέσσερα. Γιατί να σου γράψει το δικό Όχι της. Να πει ότι για να εκδικηθώ το παιδί μου, επειδή τα έχει φτιάξει με τον Τούρκο. Καλά, ναι, τραγικό. Πάρε το σπίτι να αντικαταστήσει την ξαδέλφια. Αυτά που βάζουν τυχόνε ανάμεσα στα ξαδέλφια και στα αδέλφια πολλέ φορέ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή, σε ποια σπίτια γίνονται. Με την περιουσία. Πάντα εκεί πατάνε. Συγγνώμη, έχουμε στη γραμμή μα μία κυρία. Η οποία έχει ζήσει την ίδια ιστορία, με ενημερώνουν. Βέβαια, αλήθεια. Έχουμε αλλάξει το όνομά της, δεν θέλει να ακούσει το όνομά της. Ας πούμε ότι τη λέμε κυρία Γεωργία. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Γεια σας. Καταρχήν, σας χαίρομαι και σας ευχαριστώ που δίνετε λόγο. Δεν ξέρω, εσείς σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το έχω περάσει αυτό. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς την ιστορία σας. Η ιστορία μου είναι ως εξής. Εγώ ήμουν χωρισμένη, είχα δύο παιδιά. Ο θείος μου ήταν και η θεία μου νονή στα παιδιά μου ταυτόχρονα. Εγώ πήρα κάποια χρήματα από μια διατροφή που με έδινε ο άντρας μου. Ήταν τόσο λίγα, πάλι με έλεγαν πάρε γούνα, άλλες κάνε ταξίδι, μια κουρασιά να ξεκουραστείς από όλα αυτά που έχει τραβήξει. Και εγώ δεν τα βάζω στην τράπεζα και πάνω εκεί ακούω να μιλάει για χρηματιστήριο. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει το χρηματιστήριο. Ναι. Και μπαίνω στο χρηματιστήριο και από εκεί επειδή έβαλα τα λεφτά και δεν ήξερα τι μου γίνεται, άρχισα να παρακολουθώ το Σαμουήλη. Παρακολουθώ τον κύριο Σαμουήλη. Α, τον Σαμουήλη, είδα το Σαμουήλη. Από εκεί που βάζω 500.000 θα κάνω 20 εκατομμύρια δραχμές μόνη μου. Μπράβο. Με τη φόρα που είχε τότε. Μπράβο. Ναι, μιλάμε τώρα για το 1996 λοιπόν, περίπου. Και την εποχή πάω στο θείο μου και λέω θέλω να αγοράσω κάτι τηλεο με αυτά τα χρήματα για να μην χαθούν στο χρηματιστήριο. Σωστά. Μου λέει αυτός να αγοράσεις μου λέει. Αυτός ήταν εργολάβος και μου δίνει μία μεζονέτα χωρίς να την πληρώσω κιόλας, αλλά σε ένα μέρος εκπλάσιο της Θεσσαλονίκης, μου λέει θα στη χαρίσω αυτήν. Λέω εγώ δεν μπορώ να έρθω εκεί, εγώ τα παιδιά μου μικρά δεν μπορώ να πάθουν γιατρούς και είχα και μία γιαγιά να τρέχω εκεί πέρα. Μου λέει θα σε πάρω και αυτοκίνητο. Λέω γιατί όλα αυτά, να λέει γιατί η κόρη μου, τον γαμπρό του τον κατηγόρησε πάρα πολύ γιατί είχε κάποια συμβάντα ότι την απατάει, δεν ξέρω, του έτρωγε κάποια λεφτά εν πάση περιπτώσει στο καζίνο και διάφορα τέτοια. Και μου λέει, εγώ λέει, δεν θα σκορπάω την περιουσία μου σε ένα χαραμοφάι, προτιμώ να κάνω κάτι καλό. Στη συνέχεια είχε αγοράσει στην κόρη του, είχε χτίσει μια οικοδομή και είχε κρατήσει μια μεζονέτα μέσα στην οικοδομή, δηλαδή δύο ορόφους για να της τη δώσει. Και η κοπέλα είχε μαζέψει και τα πράγματά της για να μετακομίσει. Ναι. Και μου λέει, αφού δεν θέλει να πας εκεί, να πας εκεί. Και μιλάμε για 250 τετραγωνικά σπίτια. Σπίτι τώρα θα μου δίνει. Παραλία. Ουσιαστικά σας πήγε στο σπίτι της κόρης του. Ναι. Ήθελε να μου το δώσει. Ναι. Λέω, εσύ επειδή με την ξαδέλφη μου ήμασταν μαζί από το σχολείο. Ναι. Δηλαδή, πηγαίναμε κάτω πριν μαζί στο σχολείο. Δεν ήμασταν ξαδέλφες έτσι μακρινές, να μην βλεπόμαστε. Ναι. Και λέω, εγώ λέω στην ξαδέλφη μου θα κάνω αυτό το πράγμα που η γυναίκα έχει κάνει εκεί μέσα το όνειρά της και το έκανε όπως θέλει. Πώς το σκέφτηκε αυτό, δεν θέλω να την αποκληρώσω, λέει διάφορα. Δεν είναι έξαλλος. Και όχι μόνο αυτό, τελικά εγώ ψάχνω, βρίσκω ένα σπίτι και λέω, έλα να το δεις, μου λέει να το πάρεις. Μου λείπαν γύρω στα 6 εκατομμύρια και μου λέει θα τα βάλω εγώ. Ως εδώ εντάξει, παίρνω το σπίτι. Μου βάζει και τα λεφτά αυτά, εγώ είχα πια τους φόρους να πληρώσω επιπλέον και έκτοτε μου λέει, και μου λέει ταυτόχρονα, άκουσε εδώ, και όποιον φτωχό δεις, δείξω μου να πάω τον χρυσώσω. Να μην μου τρώει ο άλλος το καζίνο. Για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ναι, ναι, το εγκατακλείδη τι έγινε, αυτός αν δεν τα δώσει την κόρη τα λεφτά, τα δώσει σε εσάς. Όχι, δεν με έδωσε 6 εκατομμύρια, δεν είναι δικά μου τα λεφτά. Ναι. Αλλά το θέμα ήταν ότι όταν πήρα το σπίτι που ήταν πολύ ωραίο και ήταν γι' αυτό εξάγματο το πρέμον, έτσι εξηγείται, γιατί ήταν άλλη αξία του και εγώ το πήρα πολύ φθηνό. Ναι, ναι. Λοιπόν, η ξαδέλφη, η θεία μου, άρχισαν να μου λένε ότι το πήρα μία τιμή εξωφρενική που δεν υπήρχε, άρχισαν να μην με μιλάνε, η ξαδέλφη να με μισεί αφόρητα, μέχρι σήμερα δεν μου μιλάει. Άρα και λέω, τι βλάκα ήμουνα, μωρέ, που δεν πήρα και το σπίτι στην παραλία και να έχω όλη αυτή την κατακραυγή από όλο το σόι και χωρίς να φταίω και να γίνω και θυσία. Μάλιστα, κατάλαβα. Στο βγάλανε από τη μύτη. Άρα, κυρία Γεωργία, τι συμβουλή δίνετε στην Ίνα? Τι συμβουλή δίνω, ότι θα πει στην ξαδέλφη της, κοίταξε, πρέπει να τα έχεις πολύ καλά με τον μπαμπά σου. Ο μπαμπά σου θέλει να μου δώσει αυτό, όμορφα και μάλιστα καλά. Και γιατί να μην το πάρω, ποιος μου είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πράγμα, κυρία Γεωργία μου. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και την Τζορτζίνα, 35 ετών, που είναι στη γραμμή μας. Τζορτζίνα μου, καλησπέρα. Ναι, παρακαλώ. Έλα, Τζορτζίνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καταρχήν. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η κοπέλα δυστυχώς είναι προδομένη πάνω απ' όλα από τον μπαμπά της. Τι περισσότερο δηλαδή να πάθει
Τώρα η ξαδέρφη της για μένα δεν είναι στην ουσία για μένα τίποτα. Από τη στιγμή που την προδίδει και αυτή μετά από τον μπαμπά της και αυτή, θα έπρεπε να την στηρίξει. Οι γυναίκες πρέπει να στηρίζει μια την άλλη και όταν υπάρχει αυτή η συγγένεια μεταξύ. Νίνα. Σε τι να τη στηρίξω, δεν κατάλαβα. Σε λυπάμαι για αυτό που κάνεις εκείνη την κοπέλα που είναι ξαδέρφης όπως λες. Δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να τη στηρίξω όλο αυτό. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο ο μοναδικός άντρας που θα γυρίσει έτσι, ο μοναδικός άντρας που θα ερωτευτείς μπορεί να είναι αλλοδαπός. Ναι, σωστό. Εγώ δεν τι θα γίνει. Πρόβλημα για τον αλλοδαπό, δεν κατάλαβατε. Έχει αδειάσω όμως. Έχει ο Παός. Ο θείος μου, ναι, δικό του θέμα. Εγώ με το σπίτι έχω θέμα. Αν είναι καλό παιδί. Όχι, είναι πολύ βαθύ θέμα αυτό για τους Έλληνες, Δεσποινής, Νίνα. Μπορώ να πω κάτι, αν έχετε δικαιοσύνη. Ναι, κυρία Μάρα, μου, λόγος εσάς, βεβαίως. Λοιπόν, ο θείος θυμώνει διότι η κόρη του πάει και τα μπλέχει με ένα Τούρκο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτή είναι μια σχέση παυσίπονη, επειδή η κόρη του είχε απατηθεί, την κεράτωσε ο προηγούμενος αρβωνιαστικός. Και θυμώνει. Οι Έλληνες δεν έχουν καλά vibes από τους Τούρκους, εδώ και χίλια χρόνια. Τρεις ελληνοτουρκικοί πόλεμοι έγιναν μετά τα 400 χρόνια σκλαβιάς και χάθηκαν όλοι. Τρεις πολέμους έκανε η Ελλάδα με την Τουρκία, τους έχασε όλους. Το 1897 στο κριτικό ζήτημα, το 1878 και η Σμύρνη το 1922. Δεν θα βάλω και την Κύπρο το 1974, αν και θα έπρεπε να μπει. Λοιπόν, είναι πολύ άσχημο το συνέστημα. Από την άλλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κεμάλ που αποφάσισε να αποκαλέσει αυτό το λαό από Οθωμανούς Τούρκους. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι διότι... Μην το πάμε εκεί, κυρία Μάρα, μια συμβουλή το πρόβλημα να δώσουμε. Νομίζω ότι είναι αλλοδαπός. Συγγνώμη, γιατί είναι η ώρα τώρα που... μπορεί να μην ήταν Τούρκος, είναι... μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Το τι είναι αλλοδαπός είναι το θέμα. Αυτό έλεγε, είπε Τούρκος. Δεν είναι αφού με Τούρκο τα έφτιαξε η γυναίκα. Ναι, αφού είναι αυτός Τούρκος, γενικά λέμε εμείς τώρα, μπορεί να μην ήταν. Ναι. Γι' αυτόν, μια γενική εικόνα, γι' αυτό. Κατερίνα μου, δεν θα πάθουμε κάτι να λέμε την αλήθεια στους ανθρώπους. Όχι, προς Θεού. Απλά μπορεί πιστεύετε, κυρία Μάρα, ότι αν ήταν από την Αλβανία, ξένο, όχι επειδή είναι Τούρκος, θα υπήρχε, θα το δεχόταν ο μπαμπάς. Τον Τούρκο δεν δέχεται. Έτσι. Ούτε Ιταλό, ούτε τίποτα δεν θα ήθελε. Άρα το πρόβλημα τον αλλοδαπώ. Ναι. Θα σταματήσω τότε εδώ, διότι δεν θα μας βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι το συνέστημα αυτού του λαού με τη γείτονα χώρα δεν είναι καλό. Και τώρα η μαγική μου μύτη λέει ότι θα έχουμε ταραχές, μπορεί να χάσουμε και το Αιγαίο. Και τι να σας κάνω, εγώ μια μπέρετα έχω μόνο. Γι' αυτό θα δούμε πράγματα. Εντάξει, και θα έχουμε. Ας μην τα λέμε αυτά τα πράγματα έτσι τώρα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, κυρία Μάρα. Συζητάμε κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ανθούλα, 59 ετών στη γραμμή μας. Κυρία Ανθούλα μου, σας ακούμε. Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Απορώ με αυτά τα κορίτσια που είναι 34 ετών και σκέφτονται τα σπίτια, την ύπαρξη της ηλικής ύλης. Έχω τρελαθεί, σας μιλάω ειλικρινά. Ήμουνα 34 ετών με τρία παιδιά και είχε φτιάξει η μητέρα μου το σπίτι μαζί με το σύζυγο, μετάνιο, και μου έλεγε «Έλα κορίτσι μου». Να σου το γράψω γιατί πέφτω κάτω, ζαλίζομαι, δεν ήταν τόσο καλά. Θα την αδελφίσω και θα σε μοιράσει ενώ της έχω το οικόπεδο. Και της έλεγα στο βρε μαμά μου, εγώ εσένα θέλω τα σπίτια, να τα κάνεις σεισμό να τα ρίξει. Και τώρα ακούω αυτή την κοπέλα ότι θέλει από το θείο της να πάρει το σπίτι. Είναι κακό, κοπέλα μου. Την ξαδέλφη σου μπορείς να τη φέρεις τα λογικά της και το θείο σου να έχουν μια καλή σχέση. Μάλιστα. Ναι, να τους συμφιλειώσει. Να τους μιλήσει και αλλά σου αλλά ο θείος και μόνο. Δεν φταίει αυτή. Ο θείος ήρθε και της είπε έλα να σου γράψω το σπίτι. Ακριβώς. Ναι. Ήταν δεν απόφαση να δική του. Δεν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, κυρία, είναι ο θείος. Όπου θέλει και το δίνει. Είχα έναν αδελφό του μπαμπά μου που ήταν στην εξοχή ασβεστοχωρίου. Είχε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και μία κόρη που την είχε σπουδάσει, την είχε παντρέψει, είχε πάρει σπίτι στο Πανόραμα. Και μου λέει, Ανθούλα μου, θα γράψω σε σένα αυτό. Και του λέω, όχι θείο μου.
Όχι, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι της ξαδέλφης μου. Δεν θα το δεχτώ. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ανθούλα μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν δέχονται ότι ένας θείος που είναι κάτι πλησίον του πατρός έχει δικαίωμα να χαρίσει την ανιψιά κάτι. Σωστό. Από την άλλη, ναι, αλλά όχι για εκδίκηση. Κυρία Μάρα, να έχετε δίκιο. Αλλά εδώ το κάνει για να εκδικηθεί το παιδί του. Είναι άλλο. Ως μοχλό εκδίκηση τη χρησιμοποιεί. Δεν τη χρησιμοποιεί. Να πάει στο θείο ότι αυτή η σχέση με τον Τούρκο είναι μία παυσίπονη σχέση που έχει ημερομηνία λήξης. Διότι η κοπέλα είχε πάρα πολύ πληγωθεί από την προηγούμενη τη σχέση. Νίνα, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάρα μου, να είστε καλά.